ότι σε ένα πρόγραμμα που είναι concept, ο παρουσιαστής έχει μικρότερη βαρύτητα στην επιχειρηματική παρουσία σε σχέση. Δηλαδή, να το πω απλά, σε αυτή εδώ την εκπομπή, έτσι, πάει καλά. Έχω εγώ μερίδιο ευθύνης. Δεν πάει καλά. Έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Αν το voice δεν πάει καλά, δεν φταίω εγώ. Ή αν πάει πολύ καλά, δεν το χρεώνουμε πάλι εγώ. Γιατί είναι concept. Είναι concept. Αυτό είπε ο Λάτσιος, ότι στα προγράμματα που είναι concept είναι δεν βέβαια είναι ο παρουσιαστής που έχει μεγάλη ευθύνη. Δεν είχε διάθεση να απαντήσει οτιδήποτε άλλο. Να πω. Inside. Αυτό έχουμε πει τόσες φορές και εκεί είναι. Ξέρει, δεν έχει... επειδή μιλήσαμε, το ξέρει και η ίδια πως ο κύριος Λάτσιος αυτό που είπε ήταν υποστηρικτικό και ήταν υπέρ της. Το ξέρει και η ίδια. Το ξέρει και η ίδια. Απλά ήταν τόσες κάμερες που έκαναν λίγο κάτι και μετά θα την ρωτούσαν για άσχημα. Να ανοίξει το προφανώς το υπολάτσιο. Δεν είχε διάθεση να απαντήσει σε κάτι άλλο. Και η διάθεση ήταν πολύ καλή. Και είχε και jet lag. Εγώ άλλο δεν έχω καταλάβει, παιδιά. Με τον Καπουτζίδη τι έχει γίνει. Δηλαδή, αυτό δεν μου το λέτε. Είναι φίλοι με τον Καπουτζίδη. Είναι. Έχουν οι σχέσεις τους διαταραχθεί. Γιατί έχω ακούσει εγώ φήμες ότι τελικά η παρέα του παραπέντε δεν είναι τόσο παρέα. Δηλαδή ότι κάποιοι δεν μιλάνε με κάποιους άλλους. Από τότε που ξεκίνησε τα κολλητιλίκια με το Μουτσινά. Είναι από τότε που ξεκίνησε. Και εγώ το έχω ακούσει. Ο κολλητιλίκια με το Μουτσινά δεν κάνει τόσο παρέα με τον Καπουτζίδη. Όχι, είναι φίλοι. Εμένα μου το είπε. Επειδή κάναμε συνέντευξη στο τελό. Άκου,